Είχαμε προειδοποίηση για την ακυβερνησία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε όλες αυτές τις μέρες για να την αποφύγει ο τόπος. Η μάχη που αρχίζει από μεθαύριο για τις νέες εκλογές δεν αφορά κανένα κόμμα, καμιά εκλογική επιρροή. Αφορά το αν η Ελλάδα θα παραμείνει μέσα στην Ευρώπη την ώρα που ίδια η Ευρώπη αλλάζει, ή αν η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να βγει από την Ευρώπη χάνοντας πολλά και ρισκάροντας ακόμα περισσότερα. Ο ελληνικός λαός έχει μπροστά του δύο δρόμους. Το είπα και χθες και το είπα ξεκάθαρα. Από τη μία, να αλλάξουμε τα πάντα στην Ελλάδα με αλλαγές που είναι εφικτές, που γίνονται σε μια στιγμή που και η Ευρώπη αλλάζει, και από την άλλη να ζήσουμε τον τρόμο της εξόδου της χώρας από το ευρώ, τον τρόμο της απομόνωσης εκτός Ευρώπης και της κατάρρευσης όσων είχε φτιάξει ο ελληνικός λαός μέχρι σήμερα. Σήμερα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας στρέφει το βλέμμα επάνω μας. Είμαστε εκείνοι που έγκαιρα από την πρώτη στιγμή, και ήμασταν οι πρώτοι που ξεκαθαρίσαμε ότι το μνημόνιο δεν έβγαινε. Ήμασταν εκείνοι που όταν η χώρα βρέθηκε στο παραένα της χρεοκοπίας στηρίξαμε θέση πατριώτη, το κούρεμα του χρέους, και ανοίξαμε το δρόμο για αλλαγές στην οικονομική πολιτική για να υπάρξει ανάπτυξη και να φύγουμε από την ατέλειωτη ύφεση. Απέναντί μας είχαμε από τη μια πλευρά εκείνους που μας έφεραν μέχρι εδώ και που μόλις ιτήθηκαν, και από την άλλη έχουμε τώρα εκείνους που επιδιώκουν να βγούμε από το ευρώ. Και στις 10 μέρες που μεσολάβησαν μετά τις εκλογές έδειξαν ήδη το πραγματικό τους πρόσωπο. Επιδιώκουν να τα σπάσουμε με την Ευρώπη, να βγούμε από το ευρώ, δεν έχουν σχέδιο, και αυτό που λένε καθημερινά οδηγούν σε πολύ χειρότερα από αυτά που ζούμε ήδη. Προκαλούν ανησυχία στους πολίτες, πότε για τις καταθέσεις που θέλουν να τους βάλουν χέρι, πότε για τις επενδύσεις που είναι μαθημένοι στο να τις διώχνουν, πότε για τις επιχειρήσεις που τις θεωρούν ιδεολογικά αντιπάλους τους και που θέλουν να τις φορολογήσουν κι άλλο, δηλαδή να τις κλείσουν, και πότε για τη διάλυση της αστυνομίας που ακόμα και αυτοί προτείνουν. Δεν χρειάζεται εμείς να επισημάνουμε τους κινδύνους που κάτι τέτοιο προκαλεί για τον τόπο. Τους αποκαλύπτουν οι ίδιοι, και θα έλεγα με ολοφάνερη αλαζονία αλλά και με απίστευτη σύγχυση. Σήμερα ο λαός μας γνωρίζει ότι όλα ξεκινάνε από την αρχή και ότι μόνο η δική μας παράταξη μπορεί να συσπυρώσει όλους όσοι θέλουν να αντισταθούν στην καταστροφή της εξόδου μας από την Ευρώπη. Και μόνο η δική μας παράταξη μπορεί να δημιουργήσει μέτωπο αντίσταση στην απελπισία, στο φόβο, στην καταστροφή. Είμαστε η μόνη δύναμη που έδειξε και διορατικότητα όταν έπρεπε και αποφασιστικότητα όταν χρειάστηκε για το καλό του τόπου. Διαφωνήσαμε με μια αναδιέξοδη πολιτική, αλλά και δεν διστάσαμε να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Μας κατηγορούν. Εσείς θα συνεχίσετε το μνημόνιο, εμείς θα το σταματήσουμε, μας λένε. Κάνουν λάθος και στα δύο. Εμείς έχουμε τη γνώση και την ικανότητα να αλλάξουμε με ρεαλιστικό τρόπο το μνημόνιο. Είμαστε δηλαδή εκείνοι που μπορούμε να λειτουργήσουμε με ρεαλιστικό τρόπο αντιμνημονιακά. Εκείνοι απλώς βγάζουν την Ελλάδα από την Ευρώπη και τη στέλνουν πίσω δεκαετίες. Τώρα αυτά που λέγαμε εμείς τα λένε πλέον και οι περισσότεροι στην Ευρώπη. Να βγούμε από τη μονόπλευρη λιτότητα. Να πιάσουμε το στόχο της ανάπτυξης. Και η Ευρώπη πράγματι αλλάζει κατεύθυνση. Έρχεται σε αυτά που λέγαμε από την αρχή, όταν δεν μας άκουγε κανένας. Και τώρα η Ελλάδα μπορεί. Μας δίνεται το διαβατήριο, η ευκαιρία να υποφεληθούμε από αυτή την αλλαγή της Ευρώπης. Αλλά για να υποφεληθούμε πρέπει να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Το μέτωπο των δυνάμεων που πιστεύουν στον Έλληνα και στις δυνάμεις του, που πιστεύουν στην Ελλάδα και τον πλούτο της. Το μέτωπο των φιλελεύθερων δυνάμεων που πιστεύουν στην Ευρώπη της ανάπτυξης και της αλληλεγγύης. Όχι στην Ευρώπη που τιμωρεί τα πιο αδύναμα μέλη της για να συνετίσει τα υπόλοιπα.
επιβάλλοντας σε όλους τη στασιμότητα, τη φτώχεια, τη συρρήκνωση. Είμαστε η Ελλάδα που θέλει να αλλάξει τα πάντα, επαναλαμβάνω, μέσα σε μια Ευρώπη που και εκείνη αλλάζει. Αυτό δεν είναι μια δικιά μας μόνον επιλογή. Είναι ανάγκη της κοινωνίας. Εγώ θα έλεγα ότι είναι αίτημα και εντολή της κοινωνίας. Όχι απλά για να αποφύγουμε τα χειρότερα, αλλά για να βγούμε οριστικά από την κρίση.